Ολοκληρώθηκε η μεγάλη έρευνα από το σωματείο μας με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης που αφορούσε τις συνθήκες εργασίας στα ξενοδοχεία του νόμου Ηρακλείου και γενικότερα της Κρήτης. Η έρευνα αυτή διεξήγηε από τις 20 Αυγούστου μέχρι και 10 του Σεπτέμβρη. Πραγματικά η προσδοκία μας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Μαζεύτηκαν 2.045 ερωτηματολόγια. Ο στόχος ήταν στην αρχή για 2.000. Σε σύντομο χρονικό διάστημα λοιπόν μαζεύτηκαν. Από εκεί και μετά έχουμε τους πρώτους δείχτες των αποτελεσμάτων όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό, 20 με 30% περίπου, να μην εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας. Βλέπουμε επίσης ότι δεν αναρτιούνται σωστά τα προγράμματα στο εργάνι όσον αφορά τους πίνακες προσωπικού. Βλέπουμε ένα 60% να μην παίρνει τα ρεπό του σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένα 30% των εργαζομένων να δουλεύουν πάνω από το ωράριο εργασίας, να δουλεύουν υπερεργασία και υπερορία, και ένα 60% από αυτούς να μην αμείβονται βάσει της νομοθεσίας. Βλέπουμε βέβαια και ένα σημαντικό ποσοστό, ένα 95% παρακολούθησαν τα σεμινάρια COVID τότε με την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης που είχαν ως στόχο την πιστοποίηση των εργαζομένων, που αυτό αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι όταν υπάρχει οργάνωση έχουν θέληση για εκπαίδευση και μεταεκπαίδευση. Ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 40% που καταγράφεται ότι δεν έχουν πιστοποίηση, δεν έχουν σχολή τουριστικής εκπαίδευση πάνω στην ειδικότητά τους, και επίσης ένα ποσοστό. Επίσης, ένα 20-25% δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια υγιεινής και ασφάλεια. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα επίσημα αποτελέσματα όλης της έρευνας. Θα γίνει σύσκεψη τουριστικών φορέων και συγκεκριμένα 27 του Σεπτέμβρη, η Μέρα Παγκόσμια Τουρισμού, στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου. Εκεί λοιπόν θα δούμε όλα τα αποτελέσματα και θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί οι τουριστικοί φορείς να θεσπίσουμε πρότασεις κριτηρίων, ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων ανά ειδικότητα και ανά κατηγορία καταλήμματος. Λίγο πολύ με βάση τα έγγραφα, επιβεβαιώνεστε? Σίγουρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά επισήμως καταγράφονται για πρώτη φορά.